Σίγουρα θα πρέπει να περιμένουμε μια πτώση της θερμοκρασίας περίπου στους 5-6 βαθμούς ακόμα. Αυτή τη στιγμή εδώ στην περιοχή των Μουδανιών είμαστε γύρω στους 10 βαθμούς. Στη διάρκεια της νύχτας θα μειωθεί η θερμοκρασία, θα φτάσουμε γύρω στους 3-4 βαθμούς και αύριο το πρωί θα είναι η μεγαλύτερη πτώση που θα σημειωθεί. Θα φτάσουμε 0 βαθμούς από την πρόβλεψη που υπάρχει από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Πιθανό να δημιουργηθούν κάποια προβλήματα στα βόρεια τμήματα του Ταξιάρχη, του Βαρβάρα, Βάβδο, Κερασιά, σε περίπτωση που έχουμε παγετό πρωινό. Τα μηχανήματα έχουν μιλήσει, είμαστε ενήμεροι όλοι οι φορείς. Θα δημιουργηθούν διάφορα συνεργεία τα οποία θα λειτουργήσουν σε όλο τον νομό. Υπάρχουν αλατιέρες οι οποίες θα τοποθετηθούν ούτως ή άλλως σε περιοχές στα βόρεια τμήματα όπως είναι Αρναία, η Βαρβάρα, καθώς επίσης και η Ολυμπιάδα, η Βάβδος και η Κερασιά. Και τα ιδιωτικά μηχανήματα που έχουμε συνεργασία, καθώς επίσης και τα ιδιόκτητα της Περιφερειακής Ενότητας. Αυτά θα είναι σε ετοιμότητα τα μηχανήματα. Τα μηχανήματα είναι ήδη σε ετοιμότητα. Έχουμε μιλήσει ήδη από σήμερα το πρωί. Είναι ενήμεροι και οι χειριστές οι δικοί μας, καθώς επίσης και οι ιδιώτες. Είχαμε ένα διαγωνισμό ούτως ή άλλως σε εξέλιξη, ο οποίος έληξε 31 Δεκάτου. Το θετικό είναι ότι πιστεύω μέχρι τέλος της άλλης εβδομάδας να πληρωθούν και όλες οι προηγούμενες υποχρεώσεις που είχαμε από κάποια ληξιπρόθεσμα χρέη προς τους ιδιώτες μηχανηματάδες που έχουν δουλέψει. Και από εκεί και πέρα δεν θα δημιουργηθεί κάποιο άλλο πρόβλημα. Αλλά τι έχουμε. Επάρκεια στις αποθήκες και στην αποθήκη του Μουδανιού και του Τροποχειρισμού, καθώς επίσης και στην αποθήκη του Πολυγύρου στο εργοτάξιο. Τώρα κάποιο άλλο πρόβλημα δεν θα δημιουργηθεί, πιστεύω, με τα χιόνια. Θα είναι ο χιονιάς μέχρι και τη Δευτέρα, μας δίνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Από την Τρίτη και μετά αρχίζει μια αύξηση της θερμοκρασίας της τάξης των 5-6 βαθμών, δηλαδή θα πάμε γύρω στους 7-8 βαθμούς πάλι. Θα επανέλθουμε στα επίπεδα που είμαστε τώρα. Θα επανέλθουμε, ναι, στα επίπεδα που είμαστε. Κάποιος αέρας έντονος θα δημιουργηθεί αύριο και τη Δευτέρα, γύρω στα 4-5-6 μποφόρ κατά τόπους, αλλά δεν θα έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Σε γενικές γραμμές ήταν ένας χειμώνας ο οποίος δεν παρουσίασε δυσκολίες και δεν σας ανάγκασε να πάρετε και έκτακτα μέτρα μέχρι στιγμής, κύριε Στεργιάδη. Μέχρι στιγμής δεν είχαμε προβλήματα έκτακτης ανάγκης, δεν δημιουργήθηκαν πουθενά. Απλά θα πρέπει να προσέξουμε τώρα από εδώ και πέρα, γιατί συνήθως ο βαρύς ο χειμώνας στη Χαλκιδική εκδηλώνεται περίπου Φεβρουάριο και Μάρτιο, μέσα Φεβρουαρίου με 15 Μαρτίου. Αλλά είμαστε σε ετοιμότητα. Δεν πιστεύω να έχουμε προβλήματα, όσο χιόνι και να χρειαστεί, να πέσει κτλ. Θα το αντιμετωπίσουμε. Τα σημεία είναι γνωστά. Αυτά που παρουσιάζουν τα προβλήματα είναι περιοχές που ανέκαθεν στη Χαλκιδική σας είχαν σε ετοιμότητα. Τα σημεία, ναι, είναι γνωστά τα σημεία. Υπάρχει αλάτι γύρω στους 1000 τόνους. Έχουμε προμήθεια. Δεν θα έχουμε πρόβλημα με αλάτι. Έχουμε μιλήσει και με τα τμήματα της τροχιάς, ώστε θα προμηθεύσουν και κάποια σημεία να υπάρχουν πάνω στους οδικούς άξονες αλάτι, όπως έβαζε και παλιά η ΔΣΕ, να μπορέσει κάποιος να καλύψει κάποιες ανάγκες άμεσα. Από εκεί και πέρα θα πάμε καλά. Θα πάμε καλά. Ο κόσμος τι πρέπει να προσέχει όσον αφορά τις ατομικές του δραστηριότητες τώρα, κύριε Στεργιάδη? Πρέπει να προσέχει πιο πολύ τις νυχτερινές ώρες στην οδήγησή του. Ειδικά τα Σαββατοκύριακα λόγω διασκέδασης και επειδή επιστρέφουμε σπίτι μας νωρίς το πρωί της επομένης, θα πρέπει λίγο να έχουμε προσοχή ιδιαίτερα στις στροφές, να μην αναπτύσσονται μεγάλες ταχύτητες και ούτως ή άλλως να έχουμε κάποιες αντιελουστητικές αλυσίδες στο δόχημά μας. Σε περίπτωση που χρειαστεί να τις χρησιμοποιήσουμε, πιθανόν θα υπάρχουν και κάποια τμήματα της τροχίας τα οποία θα βγουν έξω ούτως ή άλλως να ενημερώνουν και τον κόσμο. Κάποια συνεργεία, αν χρειαστεί και εφόσον υπάρχει χιονόπτωση. Τα μηχανήματα θα είναι έξω να βοηθάνε τον κόσμο σε περίπτωση που έχουμε κάποιο εκτροχιασμό οχήματος, αλλά δεν νομίζω, δεν είναι τόσο βαρύς ο χιονιάς αυτός που δίνεται για αυτές τις δύο συγκεκριμένες μέρες που μιλάμε. Τώρα, σε μεταγενέστερο χρόνο, μέσα στο Φεβρουάριο κτλ., θα έχουμε την ευκαιρία να ξανασυζητήσουμε σε περίπτωση που δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα. Καλά, σίγουρα αυτό είναι δεδομένο. Η καθιερωμένη σύσκεψη έγινε φέτος. Η καθιερωμένη σύσκεψη έγινε στις 5 Δεκάτου, ημέρα Πέμπτη, στο Περιφέρεια. Μέσα στα γραφεία μας, τα οποία εκλήθησαν όλοι οι φορείς του νομού. Παρευρέθησαν, βέβαια, κάθε χρόνο έχουμε ένα πρόβλημα με τους Δήμους. Παρόλο που μειώθηκαν από 14 σε 5, πάλι έχουμε κάποια προβλήματα. Δεν παρευρίσκονται όλοι οι Δήμοι σε αυτές τις συσκέψεις, το οποίο θα ήταν καλό. Βέβαια, όλοι οι υπόλοιποι φορείς, πυροσβεστική, δασαρχία κτλ., παρευρέθησαν και οι εθελοντικές ομάδες, συζητήθηκαν κάποια προβλήματα. Βέβαια, το σημαντικότερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι το οικονομικό, όπως καταλαβαίνετε. Αλλά υπάρχει πάντα θέληση και από τους εθελοντές και από τους ιδιώτες, καθώς επίσης και από το δημόσιο, από την περιφέρεια, από τους Δήμους κτλ., ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε όλα τα προβλήματα που δημιουργούνται στον κόσμο. Τώρα, από εκεί και πέρα, το οικονομικό είναι δύσκολο, όντως, αλλά πιστεύω θα ανταπεξέλθουμε και φέτος. Τα προβλήματα είναι σοβαρά πλέον λόγω της οικονομικής κατάστασης και με τα καύσιμα έχουμε θέμα. Έχουμε προβλήματα οικονομικής φύσης με τα καύσιμα, ούτως ώστε να κινηθούν τα αυτοκίνητα. Προσπαθούμε να βρούμε τρόπους επίλυσης του θέματος αυτού. Πώς θα καλύπτετε τα οχήματα? Αυτή τη στιγμή έχουμε θα κάνουμε κάποιο διαγωνισμό, βέβαια, αρχές Φεβρουαρίου, ο οποίος είναι για την καινούργια χρονιά του 2014. Απλά υπάρχουν κάποια ληξιπρόθεσμα χρέη προς τους βενζινάδες, βενζινοπόλεις, οι οποίοι μας παρέχανε καύσιμα, τα οποία προσπαθούμε να βρούμε έναν τρόπο τώρα. Είχαμε μια σύσκεψη χθες
στο γραφείο του κ. Γιάννη του Γιώργου του Αντιπεριφερειάρχη, ώστε να λυθεί το θέμα το οικονομικό με τα καύσιμα, ώστε να μπορέσουμε να κινηθούν όλες οι υπηρεσίες κανονικά. Πιστεύω τώρα μέσα στην άλλη εβδομάδα να λυθεί και αυτό το θέμα με το Υπουργείο Οικονομικών. Από εκεί και πέρα, τώρα οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα. Οι ιδιώτες που είπατε ότι θα πληρωθούν είναι μεγάλα τα ποσά που θα λάβουν. Είναι κάποια ποσά αρκετά, τα οποία είναι από ληξιπρόθεσμες εργασίες που έχουν γίνει στο παρελθόν, από κάποια έκτακτα συμβάντα που είχαν γίνει, από χιονισμούς, τα οποία έχουν περάσει μέσω του Περιφερειακού Ταμείου και αναμένουμε την άλλη εβδομάδα να εκδοθούν οι επιταγές ώστε να πληρωθούν. Τουλάχιστον δεν θα έχουμε χρέη προς ιδιώτες παλαιών ετών. Είμαστε σχετικά καλοπληρωτές, να το θέσω έτσι. Εκτός από κάποια μικροπροβλήματα που με τα κάψιμα πιστεύω να τα αντιμετωπίσουμε άμεσα και αυτό. Μάλιστα. Οπότε να περιμένουν να πάρουν κάποια λεφτά οι άνθρωποι, δηλαδή. Ναι, την άλλη εβδομάδα πιστεύω την άλλη Παρασκευή να έχει λυθεί το θέμα αυτό με τα ληξιπρόθεσμα από έργα μικρά που είχαν γίνει, από κάποιους αποχιονισμούς και διάφορα άλλα. Έχουμε και μια άλλη εξέλιξη θετική να την πούμε τώρα, σχετικά με τις πλημμύρες του Στρατονίου, υπογράφηκε από τους υπουργούς, ήταν η πλημμύρα του Φεβρουαρίου του 2010. Είναι πλέον στο γραφείο της πολιτικής προστασίας εμάς, έχουν ήρθει τα χαρτιά. Εμείς κάνουμε τώρα τις καταστάσεις όλες, ώστε να πάρουν τις αποζημιώσεις οι επιχειρήσεις που επλήγησαν το 2010 το Φεβρουάριο. Και περπατάμε μετά την υπόθεση της Τορώνης, που είναι Οκτώβριο του 2010, 8 μήνες μετά, ώστε να αποζημιωθούν και αυτοί οι πληγέντες του Οκτωβρίου του 2010. Αυτή είναι μια σημαντική εξέλιξη, όντως. Ναι, είναι μια καλή εξέλιξη, όντως. Βέβαια, περνάνε πάντα 2 με 3 χρόνια μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Ο μέσος όρος είναι 4 με 5 χρόνια και από προηγούμενα και από παρελθόν που έχουμε πληρώσει από πλημμύρες Μεγάλης Παναγίας και άλλων περιοχών ήταν 4 με 5 χρόνια. Παρόλο την κρίση, τέλος πάντων, από το 10 φτάσαμε το 13-14. Να πούμε, στα 4 χρόνια θα πληρωθούν, βγήκαν οι αποζημιώσεις, όπως μίλησαμε και το Υπουργείο. Οπότε οι άνθρωποι θα αποζημιωθούν παρόλο την κρίση. Πιστεύω ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα και σε αυτό. Τι απώλειες είχε η χρηματοδότηση της πολιτικής προστασίας τα τελευταία χρόνια, κύριε Στεριάδη? Διαδοχικά, φαντάζομαι, έγινε η πτώση. Η πολιτική προστασία είναι ένας φορέας, ένα όργανο της Γενικής Γραμματείας της Αθήνας, του Υπουργείου Εσωτερικών, της πολιτικής προστασίας, το οποίο βέβαια δεν έχει άμεσα λεφτά δικά της. Τα λεφτά έρχονται μέσω της τεχνικής υπηρεσίας, μέσω από έκτακτες ανάγκες κτλ. Δεν είναι κάποιος φορέας ο οποίος μπορεί να πληρώσει άμεσα, απλά πληρώνει, να το θέσουμε, πλαγίως, με άλλους τρόπους, μέσω εκτάκτων αναγκών κτλ. Βέβαια, έχουν κοπεί κονδύλια πάρα πολύ, σε μεγάλο βαθμό, και πλέον, ας πούμε, και για να κηρυχθεί μια περιοχή έκτακτη ανάγκη, θα πρέπει να είναι πολύ σοβαρή η καταστροφή που έχει δημιουργηθεί, να έχουν προκληθεί μεγάλες υλικές καταστροφές και σε ιδιώτες, καθώς επίσης και σε φυσικό πλούτο κτλ. Της περιοχής, όπως ήταν η μεγάλη πυρκαγιά στο Άγιο Όρος. Έχουν δυσκολεύσει αρκετά τα πράγματα και έχουν στενέψει τα περιθώρια τα οικονομικά. Αλλά πάλι. Ναι, δεν είναι όμως μόνο καταβολή αποζημιώσεων ή μια κήρυξη μιας περιοχής, η κήρυξη της σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, είναι και η πρόληψη. Εκεί γίνεται κάτι στην πρόληψη. Στην πρόληψη, κοιτάξτε να δείτε, τρέχουν κάποιοι διαγωνισμοί. Κάθε χρόνο γίνονται κάποιοι διαγωνισμοί. Όπως και φέτος γίνανε κάποιοι διαγωνισμοί. Εγώ, σαν μέλος Επιτροπών Διαγωνισμών, κάναμε κάποιους διαγωνισμούς οι οποίοι ήταν για προμήθεια αλατιού, ήταν για κοπή χόρτων και καθαρισμό οδών, ήταν για διαγραμμίσεις. Κάποια έργα γίνανε. Κάποια έργα, βέβαια, έτσι όπως έχει γίνει πλέον το νομικό πλαίσιο με τον Καλλικράτη και τις περιφέρειες, δεν υπάρχει δυνατότητα άμεσα σε κάθε περιοχή, όπως ήταν παλιά η Νομαρχία Χαλκιδικής, να παίρνουν τις αποφάσεις οι ίδιοι ή της Χαλκιδικής. Δηλαδή, πρέπει να πηγαίνουν όλα στην περιφέρεια, να περνάνε από οικονομικές επιτροπές, να βγαίνουν κάποιες αποφάσεις. Αυτά, βέβαια, είναι χρονοβόρες διαδικασίες. Πολλές φορές μας προλαβαίνει ο καιρός, ούτε ώστε να μην μπορούμε να κάνουμε. Παραδείγματος χάρη, να κάνουμε το διαγωνισμό. Όταν ξεκινάς να κάνεις ένα διαγωνισμό για κοπή χόρτων τον Απρίλιο-Μάιο, αλλά λόγω του χρονοβόρου της κατάστασης έχει φτάσει Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, για να τελεσφορήσει με τις ενστάσεις και τα λοιπά που συμβαίνουν από διάφορους που λαμβάνουν μέρος, αναγκαστικά φτάνει να τελεσφορήσει τον Νοέμβριο. Και σου λέει μετά η Οικονομική Επιτροπή Θεσσαλονίκη, στον Περιφερειακό Συμβούλιο, δεν τον κάνουμε, δεν σου δίνουμε τα λεφτά πλέον, γιατί φτάσαμε χειμώνα. Άστο για του χρόνου. Όπως έγινε πέρσι για τον αποχιονισμό. Οπότε χάνεται πολύτιμος χρόνος, οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες και δεν μπορούμε εν τέλει να εκτελέσουμε το έργο. Έρχονται τα λεφτά και ξανακινάνε πίσω στα Υπουργεία τα χρήματα άγωνα και άκαρπα. Ναι, τα προβλήματα όμως που προκαλούνται από αυτή την κατάσταση δεν τα καταγράφει κανείς, δεν τα αντιλαμβάνεται η. Φυσικά και τα καταγράφουμε. Η κεντρική εξουσία, να πούμε, γιατί πάντα εκεί καταλήγουμε. Γιατί είναι σοβαρά προβλήματα που πολλές φορές μπορούν να οδηγήσουν και σε κίνδυνο μιας ανθρώπινης ζωής. Είναι σοβαρά τα προβλήματα, καταγράφονται ούτως ή άλλως και από εμάς. Μέσα στην περιφέρεια την ίδια, από τους προϊσταμένους των τμήματων, από τους διευθυντές στη συνέχεια, καθώς επίσης και από τους αντιπεριφερειάρχες, τους περιφερειακούς συμβούλους, μεταφέρονται στην κεντρική εξουσία και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Σίγουρα καταγράφονται, αλλά σίγουρα υπάρχουν. Δηλαδή, έτσι οι διαδικασίες των διαγωνισμών πλέον, οι έλεγχοι είναι πάρα πολλοί και καλώς γίνονται οι έλεγχοι, απλά.
τρώνε πάρα πολύ χρόνο, γόνιμο χρόνο, το οποίο μπορεί να το χρησιμοποιήσει ώστε να φτιάξει κάποιο έργο προς τους πολίτες και μια ανταπόδοση δηλαδή από αυτά που πληρώνει σε φόρους, να τους το προσφέρει στην κοινωνία. Φέτος, ας πούμε, κάναμε κάποιες διαγραμμές στις τάξεις των 60.000 ευρώ. Το ποσό για έναν ομό ολόκληρο, ο οποίος είναι τουριστικός, ο οποίος μεταφέρει 2 εκατομμύρια κόσμο το καλοκαίρι, είναι πάρα πολύ μικρό, ώστε να κάνεις μια διαγράμμιση 60.000 ευρώ για να διαγραμμίσει έναν ομό ολόκληρο. Προσπαθήσαμε με ιδέα μέσα, με τη βοήθεια της Θεσσαλονίκης, με μηχανήματα και ιδιόκτητα και της Θεσσαλονίκης της Περιφερειακής Ενότητας, ούτως ώστε να κάνουμε τις διαγραμμίσεις. Πιστεύω και φέτος, τώρα μίλησα την προηγούμενη εβδομάδα, να μαζευτεί κάποιο ποσό, ούτως ώστε να ξεκινήσουμε φέτος ακόμα πιο σύντομα, να πιάσουμε το Μάρτιο, να κάνουμε κάποιες διαγραμμίσεις, ούτως ώστε να καλύψουμε το δικό δίκτυο, για να είμαστε έτοιμοι για την τουριστική περίοδο. Με τι λεφτά? Τα χρήματα υπάρχουν, σας είπα, δεν είναι το θέμα το οικονομικό πάντα. Πιστώνονται χρήματα σε λογαριασμούς. Δεν είναι διαδικασία δηλαδή. Ναι, απλά οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες. Και σε τυχόν στάσεις που γίνονται από διάφορους οι οποίοι λαμβάνουν μέρος στους διαγωνισμούς, πηγαίνουν πίσω και μετά χάνεται η περίοδος. Αυτό είναι το δύσκολο. Θα προσπαθήσουμε το δυνατόν πιο γρήγορα να έχουν αποτιμευτεί και τα χρήματα, ώστε να υπάρχει κωδικός, διότι θέλει και αυτή η διαδικασία. Δεν μπορεί να κάνει ένα διαγωνισμό αν δεν έχει δεσμεύσει τα χρήματα. Ξεκινάει η περίοδος, να σας πω, από μέσα Μαρτίου, αφού ξεκινάνε οι προϋπολογισμοί του οικονομικού έτους του εκάστοτε, του 14 π.χ. ας πούμε μέσα Μαρτίου, να μπουν τα ποσά, να μας πούνε έχουμε ποσό, ξέρω εγώ, 100.000 για χιόνια, έχουμε 100.000 για διαγραμμές κτλ. Να γίνουν διαγωνισμοί, ώστε να τελεσφορήσουν μέχρι τα μέσα του καλοκαιριού για να γίνουν τα έργα, να εκτελεστούν. Να μην χάσουμε χρόνο πάλι όπως πέρσι. Με τα συντονιστικά των Δήμων έχετε συνεργασία και ο ρόλος τους ποιος είναι σε σχέση με τη γενικότερη εικόνα της πολιτικής προστασίας, κύριε Στεριάδη? Το όργανο στο νομό είναι το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας, το ΣΟΠ που λέμε, το οποίο σας είπα που έγινε στις 5 Δεκάτου την ημέρα Πέμπτη στην περιφέρεια. Από εκεί και πέρα κάθε Δήμος έχει ένα συντονιστικό τοπικό όργανο. Ναι, το ΣΤΟΠ. Πάλι με τον Καλλικράτη το οποίο... να λειτουργούν αυτά. Αλλά... Έτσι, είναι με τον Καλλικράτη. Απλά είναι σε επίπεδο Δήμου. Γίνονται κάποιες συσκέψεις κάθε Δήμος. Σε κάποιους Δήμους μας έχουν καλέσει, κάποιοι άλλοι δεν έχουν κάνει ή δεν μας έχουν καλέσει, δεν γνωρίζω. Τελευταία έγινε μια σύσκεψη στην Κασάνδρα, από όσο ξέρω, το οποίο δυστυχώς δεν παρευρέθηκα γιατί έτυχε να είμαι στο Περιφερειακό Ταμείο, κάποιες άλλες εργασίες. Απλά κάνουν οι Δήμοι κάποια συντονιστικά τοπικά όργανα, τα οποία πάλι αναφέρονται τα θέματα, τα προβλήματα που δημιουργούνται και της πολιτικής προστασίας και οποιοδήποτε άλλο θέμα που έχουν για τον αποχιονισμό τους, για πλημμύρες τυχόν, για διαγραμμίσεις που μπορούν να κάνουν. Γιατί και οι Δήμοι πλέον είναι ανεξάρτητοι και μπορούν κάλλιστα να εκτελέσουν κάποιες εργασίες μόνοι τους χωρίς τη βοήθεια της περιφέρειας. Και καλό είναι να βοηθάνε. Φυσικά και... οικονομικά θα βαραίνουν τους ίδιους τους Δήμους αυτές. Βαραίνουν τους ίδιους και βέβαια μπορώ να πω πλέον από όσο γνωρίζω. Αποφορτίζουν ότι... εσάς. Και αποφορτίζουν εμάς, αλλά έχουν και πόρους οι Δήμοι που δεν είχαν κάποτε. Περιμέναν την Ομαρχία πιο πολύ τα προηγούμενα χρόνια που ήμασταν, βοηθούσαμε παραπάνω. Απλά από όσο γνωρίζω πλέον οι Δήμοι έχουν μεγάλους πόρους, δικούς τους ιδιωτικούς πόρους, οι οποίοι μπορούν κάποιες εργασίες να τις κάνουν μόνοι τους χωρίς τη δικιά μας τη βοήθεια, που ούτως ή άλλως δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, διότι και εμείς από πόρους είμαστε πάρα πολύ δύσκολα. Είμαστε σε δυσχερή κατάσταση. Μάλιστα. Ελπίζουμε κάποιος να αντιληφθεί τη σοβαρότητα της κατάστασης, κύριε Στεριάδη, και να ενισχύσει αυτό που κάνετε εσείς, αυτό που χρειάζεται να κάνετε. Γιατί είπατε πριν για τις διαγραμμίσεις. Εδώ και 2 χρόνια κάνουμε το ρεπορτάζ για τον Ορεινό Όγκο και κυρίως τον Ταξιάρχη στις διαγραμμίσεις. Εκεί το χειμώνα είναι ζωτική σημασία στις διαγραμμίσεις. Άμα πας και έχει ομίχλη, δεν βλέπεις τίποτα όταν οδηγείς. Πραγματικά δηλαδή είναι για τις μετακινήσεις των κατοίκων σοβαρή σημασία. Σίγουρα είναι, απλά φέτος, επειδή σας είπα το ποσό ήταν 60.000 να περιορίσει. Το χρώμα που πήραμε και με τη βοήθεια της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης που μας παρήχε το μηχάνημα και το προσωπικό του, ούτως ώστε να μπορέσουν να κάνουν διαγράμμιση, πήγαμε φέτος και κάναμε τώρα το χειμώνα, πριν φύγουν τα παιδιά, μέσα στο Νοέμβριο, κάναμε τις περιοχές πάνω τα βόρεια τμήματα που είναι Ολυμπιάδα, Βαρβάρα, Νεοχώρη κτλ. Κάποιες διαγραμμίσεις εκεί στο τέλος, που είναι και εκεί εξίσου επικίνδυνα, απλά και είναι και πιο μεγάλες ταχύτητες αναπτύσσονται εκεί πέρα και προτιμήσαμε να κάνουμε εκείνο το κομμάτι. Και παρόλα αυτά, όντως έχετε δίκιο, όπως και στη Βάβδο και στον Ταξιάρχη, δεν έφτασε το χρώμα για να κάνουμε να καλύψουμε αυτά τα κομμάτια. Ευελπιστώ με τον Μάρτιο ερχόμενη να έχουμε το χρώμα, ούτως ώστε να μπούμε κατευθείαν σε αυτές τις περιοχές να καλύψουμε και αυτά τα κομμάτια φέτος. Πάντως, τις εικόνες που βλέπουμε τώρα και φυσικά είναι εικόνες από το αρχείο μας, δεν νομίζω ότι θα τις δούμε άμεσα τις επόμενες μέρες. Για τις επόμενες τουλάχιστον μέρες δεν πιστεύω και εγώ. Τώρα, μέσα στο Φεβρουάριο, πιθανόν να δούμε και λευκές μέρες. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω, κύριε Στεριάδη. Σας εύχομαι καλή δύναμη στο έργο σας. Ευχαριστώ, με τις ιδιότερες καιρικές συνθήκες. Σε κάθε περίπτωση να έχετε δύναμη. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.